Ο Δήμος Γορτινίας και η Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Γορτινίας σας ευχαριστούν που είμαστε σήμερα εδώ για την 197η επέτειο κήρυξης της Ελληνικής Επανάστασης στην Ιρέα. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχό μας, κύριο Γιάννη Γιαννόπουλο, και την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Γορτινίας, κυρία Μαρίνα Διαμαντοπούλου, για την τιμητική πρόσκληση να εκφωνήσω τον πανηγυρικό λόγο της ημέρας. Μετά την χρήσιμη και διαφωτιστική ιστορική αναδρομή των γεγονότων που πραγματοποίησε νωρίτερα η κυρία Λιακάκη, θα ήθελα σήμερα μαζί να κάνουμε σαφές ότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι απλώς μια ενέργεια του παρελθόντος, το πνεύμα της οποίας πλανάται ως σήμερα και ταξιδεύει στο μέλλον. Κάθε επανάσταση κρύβει μέσα της σημαντικά νοήματα, επειδή προκύπτει από τις ανάγκες της εκάστοτε κοινωνίας και εξυπηρετεί τους σκοπούς της. Συνεπώς, κάθε επανάσταση δίνει την ευκαιρία σε εμάς να κατανοούμε στο ελάχιστο τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε. Ας δούμε τώρα μαζί ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό. Αν πέσει στα χέρια μας μια παλιά ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία, μπορούμε παρατηρώντας την να ανακαλύψουμε ποιος ήταν ο παππούς της οικογένειας, ποια η γιαγιά, ποιες οι κόρες και ποιοι οι γη αυτής της οικογένειας. Για να καταλήξουμε σε αυτά τα συμπεράσματα, θα προσέξουμε στοιχεία όπως η ηλικία, η έκφραση του προσώπου, η στάση του σώματος και η ενδυμασία των μελών της οικογένειας. Κατά αναλογία, η Ελληνική Επανάσταση αποτελεί την παλιά ασπρόμαυρη φωτογραφία της τότε κοινωνίας και όλοι οι επαναστάτες αποτελούν τα μέλη εκείνης της οικογένειας. Γιατί μόνο ως οικογένεια μπορούμε να δούμε εκείνους τους Έλληνες που μόνιασαν και εναντιώθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για να κάνουν το όραμά τους πραγματικότητα. Και δεν έχουμε στο σήμερα τίποτα πιο χειροπιαστό από το να μελετάμε το πώς, το πότε και το γιατί έδρασαν έτσι, στην προσπάθειά μας να προσδιορίσουμε τη θέση του καθενός τους στη φωτογραφία. Δηλαδή, τη θέση του καθενός τους στην τότε κοινωνία. Ρίζω απ' την κόψη του σπαθιού τη δρόμερη, σε γνωρίζω απ' την όψη που με διαμετάει τη γη, απ' τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν ρότα αδειωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία και σαν ρότα αδειωμένη χαίρο χαίρε ελευθερία.